Καλημέρα σε όλους. Στο προηγούμενο βίντεο είχα πει ότι το επόμενο βίντεο, δηλαδή αυτό το βίντεο, θα είναι κατά κύριο λόγο timelapse συγκεντρωτικό υλικό από όλα τα στάδια που πέρασε για να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν ακόμα καλύτερα πριν από αυτό να φτιάξω ένα βίντεο bike check αυτού του ποδηλάτου, όπου θα περάσουμε κομμάτι-κομμάτι από τα εξαρτήματα που χρησιμοποίησα, για ποιο λόγο τα επέλεξα, καθώς και το κόστος του καθενός από αυτά. Μία γρήγορη παρένθεση: δεν τα προμηθεύτηκα όλα από την ίδια πηγή, ενώ κάποια από αυτά δεν είναι πλέον διαθέσιμα από εκεί που τα προμηθεύτηκα εγώ. Ωστόσο, κάτω στην περιγραφή θα έχω τα πλήρη στοιχεία τους μαζί με την τιμή όπου τα αγόρασα εγώ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επομένως, εάν κάποιος ενδιαφέρεται για κάποια από αυτά, μπορείτε να αναζητήσει με την ονομασία τους σε κάποιο τοπικό κατάστημα ή στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο και να τα βρει. Όπως και να έχει όμως, ας τα πάρουμε από την αρχή, ξεκινώντας από το ίδιο το πλαίσιο, όπου το συγκεκριμένο είναι από την Giant μοντέλο STP SS 2007 και ανοίξει την κατηγορία Dirt Jump. Και μία παρένθεση εδώ, επειδή πρόσεξα μία ιδιαίτερη σύγχυση σχετικά με αυτό το είδος. Τα Dirt Jump ποδήλατα έρχονται σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα με τις προτιμήσεις του αναβάτη. Υπάρχουν Dirt Jump ποδήλατα που είναι single speed, δηλαδή μόνο μία ταχύτητα πίσω, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν και μόνο το πίσω φρένο, αφαιρώντας τελείως τον μπροστινό. Αυτά τα συναντάμε κυρίως σε ράμπες παύλα BMX parks. Παράλληλα, υπάρχουν και τα Dirt Jump ποδήλατα που διατηρούν και τα δύο φρένα σε συνδυασμό με πίσω ταχύτητες. Ακριβώς όπως και αυτό που έχω αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μου, το οποίο έστησα ακολουθώντας τις προδιαγραφές που μου υπέδειξε ο φίλος μου Δημήτρης, για τον οποίο το έφτιαξα, για να είναι στα δικά του μέτρα. Μία δεύτερη παρένθεση, STP είναι τα αρχικά των λέξεων Street Trial Park, που σημαίνει ότι αυτό το ποδήλατο έχει σχεδιαστεί αρχικά για να μπορεί να τα απεξέλθει και στα τρία αυτά είδη, που κατά κύριο λόγο είναι single speed. Τώρα όμως, που βάλαμε και ταχύτητες, σε αυτά τα τρία είδη προσθέτεται ακόμα ένα, τα μονοπάτια ή οτιδήποτε, γίνεται δηλαδή όπως αλλιώς το λέμε και trail bike. Και μια τρίτη παρένθεση για ένα θέμα στο οποίο θα επεκταθώ κάποια άλλη στιγμή, αλλά παίρνω και τώρα την ευκαιρία να το αναφέρω, επειδή έχω προσθέσει μια τεράστια σύγχυση, παύλα λανθασμένη αντίληψη για αυτά τα είδη, είναι το εξής. Λοιπόν, αρχικά έχουμε τα trial ποδήλατα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Τα mod που είναι τα 20 ιντσών, τα street trial που είναι 24 ιντσών και τα TGS που είναι 26 ιντσών, όπου και τα τρία αυτά είναι αποκλειστικά για αυτά που κάνω εγώ με το ποδήλατο. Hops, gaps, στατικά και μη και διάφορα άλλα κόλπα. Μετά έχουμε την κατηγορία time trial ποδήλατα, τα οποία όμως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα trial ποδήλατα. Τα time trial έχουν αυτή τη μορφή και είναι ποδήλατα ταχύτητας που πηγαίνουν σε αγώνες για να πετύχουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Και η τρίτη κατηγορία που μπερδεύεται με ΑΙ αρκετά συχνά με τις δύο παραπάνω, η οποία επίσης δεν έχει καμία σχέση με αυτές, είναι τα trail ποδήλατα. Βγαίνουν κατά κύριο λόγο και με πίσω ανάρτηση, αλλά υπάρχει και hard tail έκδοσή τους, χωρίς δηλαδή πίσω ανάρτηση. Έχουν αυτή τη μορφή και η βασική τους χρήση σε γενικές γραμμές είναι για διαδρομές και μονοπάτια σε βουνό. Ελπίζω αυτή η σύντομη ανάλυση, αν και κάπως εξειδικευμένη, να ξεκαθάρισε κάπως το τοπίο. Και αφού το διευκρίνησαμε και αυτό, ας συνεχίσουμε με το STP. Το αρχικό του χρώμα ήταν αυτό. Και πριν καν μπω στη διαδικασία της επαναστεναμόλωσής του, επειδή υπήρχαν και κάποιες γούβες και γρασπινιές που έπρεπε να διορθωθούν, έπρεπε να το βάψω. Το βασικό χρώμα που επιλέξαμε ονομάζεται Nardo Grey και η πηγή έμπνευσής του ήταν τα τελευταία μοντέλα της Audi όπου χρησιμοποιούν ακριβώς αυτή την απόχρωση. Και φυσικά, για να μην είναι σκέτο γκρι, αποφάσισαμε να επαναδημιουργήσουμε και τα αυθεντικά γραφικά που είχε πάνω το πλαίσιο. Και όλα αυτά μας οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ας περάσουμε όμως τώρα στα περιφερειακά. Ξεκινώντας λοιπόν, το τιμόνι που επέλεξε αυτό το ποδήλατο είναι το Spunk Spike 777, που κατά τη δική μου άποψη είναι ένα από τα καλύτερα τιμόνια για αυτό το είδος και είναι ακριβώς το ίδιο που είχα και στο δικό μου Fireball. Σε συνέχεια μετά του τιμονιού, οι λαβές που επέλεξα είναι το προσωπικό μου αγαπημένο είδος, που δεν είναι άλλο από τα foam grips. Και τα συγκεκριμένα είναι από τη SRAM. Και ακριβώς κολλητά με αυτά είναι και τα φρένα που επέλεξα για το συγκεκριμένο ποδήλατο, που είναι φυσικά από τη Hope, και τα συγκεκριμένα είναι το μοντέλο Tech 3 V4. Όπου εξ αρχής δεν έρχονται με τη δισκόπλακα, η δισκόπλακα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Και οι δίσκοι και αυτά τα φρένα είναι μοναδικοί στην κατηγορία τους, είναι τέρατα 200 χιλιοστών διαμέτρου και 3 χιλιοστών πάχους. Δεν υπάρχουν άλλοι δίσκοι αυτή τη στιγμή για ποδήλατο σε αυτές τις διαστάσεις. Πίσω στα του τιμονιού, ο λαιμός της επιλογής μου είναι και αυτός από τη Spunk, και τα στοιχεία του φυσικά είναι και αυτά στην περιγραφή. Λίγο παρακάτω, τα ποτήρια της επιλογής μου, που όπως είχαμε αναφέρει σε αυτό το ποδήλατο, ονομάζονται Integrated. Τα συγκεκριμένα που έχω χρησιμοποιήσει εγώ εδώ είναι από τη Hope και φυσικά και για αυτά το μοντέλο είναι κάτω στην περιγραφή. Και λίγο παρακάτω, η ανάρτηση που συσσαγωγικά αναγκαστικά χρησιμοποιήσαμε για αυτό το ποδήλατο, επειδή πάρα πολύ με έχετε ρωτήσει για αυτήν, είναι από τη RockShox και το μοντέλο, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο όνομα, είναι και αυτό, μαντέψτε, στην περιγραφή. Τώρα, περνώντας στους τροχούς, τα στεφάνια που χρησιμοποίησα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που είχα και στο Fireball και όταν το στήσω ξανά θα χρησιμοποιήσω πάλι ακριβώς τα ίδια. Είναι από τη Mavic και για μένα είναι από τα πιο ποιοτικά
και οικονομικά στεφάνια που υπάρχουν για αυτό το είδος. Και φυσικά και για τον προσινό τροχό και για τον πίσω, τα κέντρα που χρησιμοποίησα δεν είναι άλλα από τα Hope Pro 4, όπου είναι επίσης τα πιο ποιοτικά και ταυτόχρονα οικονομικά κέντρα που θα μπορούσαμε να βάλουμε στο ποδήλατο. Συν το γεγονός ότι βγαίνουν και σε κόκκινο χρώμα, που ήταν ένα από τα τρία βασικά χρώματα που θέλαμε να προσθέσουμε σε αυτό το ποδήλατο. Και από τα κέντρα περνάμε τελείως εξωτερικά, δηλαδή στα λάστιχα, όπου και αυτά ήταν κατά κάποιο τρόπο αναγκαστική επιλογή. Θα το εξηγήσω αργότερα αυτό. Και για τώρα χρησιμοποιήσαμε τα Smart Sam από τη Vabl. Και περνώντας προς το πίσω μέρος του ποδηλάτου, η σέλα που χρησιμοποιήσαμε είναι από την Nukeproof και το μοντέλο λέγεται Vector Downhill Pro. Και σε συνδυασμό με τον μπαστουνόσελο, σφίγγει πάνω στο πλαίσιο με το Quick Release Post Clamp από τη Hope φυσικά. Και ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο είναι λόγω χρώματος. Ψυχανακασμός για πάντα. Και λίγο παρακάτω, ένα από τα πιο κύρια εξαρτήματα ενός ποδηλάτου, που αν είναι κακής ποιότητας θα φανεί πάρα πολύ σύντομα, είναι η μεσαία τριβή. Όπου συγκεκριμένη είναι φυσικά και αυτή από τη Hope και λόγω χρώματος, αλλά πιο πολύ λόγω ποιότητας. Και η πεταλιέρα που συνδυάσαμε με τη συγκεκριμένη μεσαία τριβή είναι από τη Shimano το μοντέλο SLX FCM660, που είναι αρκετά παλιό μοντέλο συγκεκριμένη. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητά της είναι ανεξίτηλη στον χρόνο και πιστεύω φαίνεται στην πορεία. Και στις άκρες των μπράτσων αυτής της πεταλιέρας, τα πετάλια που βλέπετε είναι από τη Nukeproof το μοντέλο Horizon Pro Downhill. Και είναι η τελευταία έκδοση αυτού του μοντέλου. Την προηγούμενη έκδοση την έχω αυτή τη στιγμή στο Inspired Sky. Τώρα, για τη μετάδοση της κίνησης, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ταχύτητες αντί για single speed, που είναι κατά κύριο λόγο τα dead jump ποδήλατα. Ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι επειδή θέλαμε αυτό το ποδήλατο να είναι σε θέση να κάνει και αποστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, αποφασίσαμε να πάμε με 11 ταχύτητες. Δηλαδή, μια καθιστά των 11 γραναζιών πίσω και ένα δίσκο μπροστά. Ο οποίος δίσκος έχει 32 δόντια, είναι από τη Hope και το συγκεκριμένο μοντέλο είναι φυσικά κάτω στην περιγραφή. Και η κασέτα πίσω είναι η Shimano SLX M7000. Κατά επέκταση αυτών, το σασμάν της επιλογής μας, το οποίο φυσικά πάει πακέτο και με το shifter, τον εναλλαγή ταχύτητων που βρίσκεται στο τιμόνι, είναι από τη Shimano το XT M8000. Και κάπως έτσι κλείνει το γενικότερο πακέτο των εξαρτημάτων που χρησιμοποιήσαμε για το συγκεκριμένο ποδήλατο. Αλλά φυσικά δεν συμπεριλάβει κάποια μικρά πραγματάκια όπως τα quick release, οι ακτίνες, οι βαλβίδες, τα καλώδια. Ήταν σε δεύτερο χρόνο αυτά και δεν έχουν τόσο σημασία. Ωστόσο, εννοείται πως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο οικονομικά εξαρτήματα, αλλά δεν θέλαμε να φτιάξουμε απλά ένα ακόμα ποδήλατο. Θέλαμε να το τερματίσουμε, δηλαδή να επιλέξουμε μερικές από τις καλύτερες εταιρείες για τα συγκεκριμένα περιφερειακά, κάτι το οποίο νομίζω πως πετύχαμε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα περιφερειακά που δεν μπορούσαμε να βρούμε εξ αρχής αυτά που θέλαμε να βάλουμε. Οπότε αποφασίσαμε να τα αντικαταστήσουμε με κάποια άλλα προσωρινά με σκοπό να τα αλλάξουμε μελλοντικά. Μερικά από αυτά είναι τα Quick Release, που αυτή τη στιγμή είναι μια άγνωστη εταιρεία, ό,τι να είναι, και θέλουμε φυσικά να χρησιμοποιήσουμε αυτά τη Hope έτσι ώστε να πηγαίνουν πακέτο με το υπόλοιπο σύνολο. Ακόμα ένα εξάρτημα είναι φυσικά το μπαστουνόσελο, όπου για κάποιο λόγο δεν μπορούσαμε να βρούμε τη συγκεκριμένη διάμετρο, δεν είναι τόσο κοινότυπη. Σε συνδυασμό με τα λάστιχα, όπου υπάρχει ποικιλία απόψεων για αυτά τα συγκεκριμένα λάστιχα, καθώς και η γραμμή αυτή δεν αρέσει σε όλους. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει. Τέλος πάντων. Είναι 2-10 αυτά τα λάστιχα και ο λόγος που τα χρησιμοποίησα ήταν επειδή δεν ήμουν σίγουρος αν το πλαίσιο θα μπορεί να υποδεχτεί πιο χοντρά. Τώρα όμως που βλέπω ότι μπορεί να υποδεχτεί πιο χοντρά, θα τα αντικαταστήσουμε άμεσα με κάποια πολύ καλύτερη ποιότητα, που ναι, OK, δεν θα έχουμε και τη γραμμή. Ενώ ένα ακόμα εξάρτημα που δεν μπορούσαμε με τίποτα να βρούμε την περίοδο εκείνη που συλλέγαμε τα εξαρτήματα ήταν και η ανάρτηση. Αρχικά θέλαμε να βάλουμε Fox, αλλά η μοναδική Fox που είναι συμβατή με 1.8 steerer για quick release και 100 χιλιοστά διαδρομή έχει περίπου 1.500 ευρώ και είναι 100% δισεύρετη. Ήταν πολύ δύσκολο τουλάχιστον εκείνη την περίοδο να βρεθεί. Οπότε προσωρινά Roxox for the win. Πέρα από αυτά όμως, κατά τα άλλα είναι κομπλέ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω πως το ποσό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη είναι το συνολικό κόστος των εξαρτημάτων σε συνδυασμό με τη διαδικασία του βαψίματος. Σε αυτό το ποσό όμως προσθέτεται μερικά ακόμα χρήματα. Για παράδειγμα, επειδή τα εξαρτήματα δεν προήλθαν από την ίδια πηγή όπως ανέφερα νωρίτερα, προήλθαν από διάφορα καταστήματα, κατά κύριο λόγο ιντερνετικά, από το εξωτερικό, και επειδή δεν ήταν όλα άμεσα διαθέσιμα, έπρεπε να γίνουν διαδοχικές παραγγελίες, συγκεκριμένα 4 από το εξωτερικό, όπου συνολικά για αυτές τις παραγγελίες υπήρχαν και μεταφορικά έξοδα της τάξης των 300 περίπου ευρώ. Οπότε φτάνουμε, αν δεν κάνω λάθος, στα 300 περίπου αυτή τη στιγμή. Και το τελικό ποσό που προσθέτει σε αυτό το σύνολο είναι φυσικά η εργασία. Όπου λόγω του ότι την όλη διαδικασία την έκανα εγώ, ο Δημήτρης δεν χρεώθηκε φυσικά τίποτα από αυτά. Εάν το ποδήλατο αυτό το έστεινα εξ ολοκλήρου για κάποιον πελάτη, τα έξοδα εργασίας μου θα ήταν αρκετά για να φτάσουν από τα 300 που είμαστε αυτή τη στιγμή
στα 3,5 πλάσια χιλιάρια που ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο. Και στα έξοδα εργασίας μου συμπεριλάμβανται φυσικά η μελέτη για το τι εξαρτήματα θα χρησιμοποιηθούν, η συλλογή αυτών των εξαρτημάτων, η διαδικασία συναρμολόγησης, οι ρυθμίσεις, καθώς και η σχεδίαση και η εκτύπωση των γραφικών. Σε συνδυασμό φυσικά με όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησα, όλες τις υπόλοιπες εργασίες που έκανα για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, μόλις συνειδητοποίησα ότι παρέλειψα κάτι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρω. Πόσο ζυγίζει αυτό το ποδήλατο? Ωραία, να το μάθουμε. Πρώτα θα χρησιμοποιήσουμε το bike stand, το οποίο είναι ένα τέρμα πάρα πολύ απλό bike stand. Για όσους σας ρωτάτε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μπορείτε να το βρείτε παντού στο ίντερνετ, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ονομασία. Είναι ένα απλό bike stand από αυτή την εταιρεία. Στοιχείο νούμερο 2, ζύγαρια, η οποία είναι επίσης από την ακριβώς ίδια εταιρεία. Την οποία θα βάλουμε εδώ. Αφού πρώτα όμως πρέπει να υψώσουμε, όχι το τετράγωνο, απλά να υψώσουμε το bike stand πιο ψηλά, γιατί θα βρίσκει το ποδήλατο κάτω. Ένα ενδεικτικό σφίξιμο εκεί. Και ώρα να δούμε πόσο ζυγίζει το ποδήλατο. Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να ζυγίζει το ποδήλατο? Κάτω από 12, όχι εντάξει, too much. Πάνω από 13, κάτω από 14, πάνω από 14. 13-36. Not bad, not bad at all. Και ναι, αυτά τα λίγα σχετικά με αυτό το ποδήλατο. Ελπίζω πραγματικά και εύχομαι να έλυσα αρκετές από τις απορίες και τις ερωτήσεις που είχατε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της σειράς του επαναστήματος του STP. Το επόμενο βίντεο εννοείται ότι θα είναι το timelapse με όλη τη διαδικασία και πιο μετά θα περάσουμε και στο πραγματικό τεστ αυτού του ποδήλατου στον δρόμο. Μέχρι τότε, σας ευχαριστώ που είδατε και αυτό το βίντεο και εννοείται να τα πούμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.